κάτσε και περίμενε. Ορίστε, κύριε Τριανταφυλλίδη, έχετε το λόγο. Αμέσως μιλά τον κύριο Τριανταφυλλίδη, κύριε Αδριάννη. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Μετράμε ήδη 6 μήνες κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας με την ψήφο του 40% των Ελλήνων πολιτών και απόλυτης μονοκομματικής πλειοψηφίας 158 εδρών. Επειδή η ελληνική ιστορία δεν αρχίζει το Γενάρη του 2015 και η Νέα Δημοκρατία δεν είναι φρεσκαδούρα όπως θέλει απελπισμένα να μας πείσει, απευθύνομαι κυρίως προς αυτούς τους πολίτες που εντάχθηκαν στην τάση «Φύγετε ΣΥΡΙΖΑ, φύγε Τσίπρα» για να σταυρώσουμε 5 σταράτα λόγια και επιχειρήματα και όχι για να σταυρωθούμε μεταξύ μας. Λόγος ενότητας αναγκαίος εισαγωγικός. Εν αρχή είναι η πατρίδα και η αίσθηση της πατριωτικής ευθύνης που θα μας βρει όλους σε αραγές εθνικό μέτωπο. Εθνική ομοψυχία, παλαϊκή ενότητα και το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων στον ύψιστο βαθμό εγρήγορσης και επαγρύπνησης. Όποιος τολμήσει να αμφισβητήσει τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα σε ξηρά αέρα και θάλασσα θα το μετανιώσει. Να στείλουμε μήνυμα από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων στους άνδρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων. Είμαστε νοερά κοντά σας, είμαστε δίπλα σας για την πατρίδα και την υπεράσπισή της όλοι γινόμαστε ένα. Ωστόσο, οι πολίτες που σας ακούν τους κυρίους της κυβέρνησης να θριαβολογούν, απορούν και αναρωτιούνται γιατί πανηγυρίζετε. Επειδή κατακρεουργήσατε το κοινωνικό μέρισμα από τα 780 εκατομμύρια του 18 σε 175 εκατομμύρια ευρώ φέτος και από 3.700.000 δικαιούχους το 18 σε μόλις 250.000 δικαιούχους φέτος, γι' αυτό θριαβολογείτε. Επειδή κόψατε τη 13η σύνταξη για τους συνταξιούχους, εσείς που τους τάζατε ότι θα επαναφέρετε το ΕΚΑΣ, επειδή μειώνετε τον κοινωνικό προϋπολογισμό, μειώνετε το επίδομα στέγασης για τους άπορους, τους άνεργους, τους άστεγους, τους απολυμμένους, ακόμη και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τόση αναλγησία. Όταν ο Τσίπρας ανακοίνωνε τη δημιουργία του καταπιστευτικού λογαριασμού, του κουμπαρά εγγύησης δηλαδή, των 5 δις έναντι των δανειστών, για να μειωθεί αντίστοιχα από το 3,5% στο 2% μέχρι το 2022 το πρωτογενές πλεόνασμα και να εξοικονομηθούν τα 2 δις για να πέσουν στην οικονομία και να μην τα στερηθεί η κοινωνία, τότε εσείς και τα φερέφωνά σας, οι γερές τηλεοπτικές σας πλάτες, η αυτοκρατορία της μηντιακής διαπλοκής που χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσατε να σταθείτε στην εξουσία ούτε μέρα, τότε καγχάζατε. Τι είχαμε αυτούς τους 6 μήνες, ποια ήταν η προμετωπίδα η προεκλογική του κυρίου Μητσοτάκη? Εμπεγμός, διχασμός στο μακεδονικό, κοροϊδία, φτωχοποίηση της μεσαίας τάξης, αναλγησία, κινησμός προς τους νέους ανθρώπους. Αντί για νέες θέσεις εργασίας, θυμάστε τα βίντεο, τον κύριο Μητσοτάκη, νέες θέσεις εργασίας. Μόνο τον Οκτώβριο αφήσατε 126.000 νέες θέσεις ανεργίας. Διαματάρης και πατέρας κατέστησαν αξίως τα εμβληματικά πρόσωπα του φρέσκου μητσοτακικού κοπανιστού αέρα, σαν τα δάνεια με αέρα. Τα θυμάστε? Οι βουλευτές σας στη Θεσσαλονίκη έταζαν προεκλογικά διορισμούς στο μετρό. Αλλά μετεκλογικά ο Μητσοτάκης τους άδειασε, ανακοινώντας ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης θα είναι έτοιμο το 2025. Έτσι έκαναν delivery τα ρουσφέτια στον ΟΑΣΤ. Με την παλινόρθωση του καθεστώτος της φιλελεύθερης business ως οργανισμού εκτροφείου της ντόπιας κομματικής πελατείας. Ρεμούλα, σκάνδαλα, πιάτσικο και από την άλλη τους καημένους όλους εμάς, τους Θεσσαλονικείς, να περιμένουμε στις τάσεις ο Μητσοτάκης να μας φέρει τα λεωφορεία. Παραδειγματικό μοντέλο ο ΟΑΣΤ για το πώς εννοείται τις επενδύσεις. Τα κέρδη θα διανέμονται στους μετόχους και οι ζημίες θα πληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή τα γνωστά κορόιδα, όλους εμάς τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι θα πληρώνουμε διπλά τον ΟΑΣΤ και με τους φόρους και με τα εισιτήρια. Η Θεσσαλονίκη πλέον γνωρίζει καλά, το έχει συνειδητοποιήσει, ότι μόνο με Τσίπρα Πρωθυπουργό και ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση μπορεί να δει το μετρό της να λειτουργεί και τον ΟΑΣΤ να εξυγιένεται και να εξυγχρονίζεται. Γαλαντόμοι όπως πάντα στους υπόδικους κολλητούς με την αποδέσμευση τραπεζικών τους λογαριασμών και την ασυλία στους τραπεζίτες. Άλλωστε έχουμε και τα δάνεια των 500 εκατομμυρίων να σβήσουμε. Αλλά σφιχτή στη μεσαία τάξη και στους επαγγελματίες με την αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού, την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για το 85% των ασφαλισμένων.
Πού είναι η περαιτέρω μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 13 στο 11 που υποσχεθήκατε? Τον Ιούνιο του 2019, όταν ήδη ο ΦΠΑ στην εστίαση με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ έφευγε από το 24 για να πάει στο 13, ο κύριος Μητσοτάκης με συνέντευξή του στο Κρήτη TV δήλωνε επιλέξει. Εγώ δεν είπα ότι το 2020 θα μειώσω το ΦΠΑ. Θα μειώσω το ΦΠΑ μόνο στην εστίαση. Το θυμάστε, κύριε Μητσοτάκη, γιατί οι εστιατόρες και οι άνθρωποι της εστίασης το θυμούνται πολύ καλά. Ρωτούν έμποροι, επαγγελματίες, βιοτέχνες, οι άνθρωποι της αγοράς και της πραγματικής οικονομίας, αυτοί που πίστεψαν τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα. Πού είναι η κατάργηση των 29 φόρων του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μητσοτάκη? Πού είναι η κατάργηση της προκαταβολής του φόρου? Πού είναι η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης? Καμία ντροπή, καμία εσχήνη. Μόνο ρουσφέτ κατακτοπίζεις διορισμούς για τα γαλάζια παιδιά στο ετσιθελικό κράτος, μπίζνες, μίζες και ρεμούλες στην κρατικοδίαιτη οικονομία των γαλάζιων χορηγών. Παρακολουθούμε το remake του ίδιου έργου, αυτού που μας οδήγησε στη χρεοκοπία και στα μνημόνια, τουλάχιστον αφελής, όποιος αναμένει η επανάληψη της ίδιας πορείας, του ίδιου έργου, ότι μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικά αποτελέσματα. Και έρχομαι τώρα στο μακεδονικό. Από το προδώσατε πουλήσατε κατά όλων ημών τα εξώδικα για εσχάτη προδοσία των Παπακεδονικών, με τους οποίους πηγαίνατε αλαμπρατσέτα στα συλλαλητήρια, τις μολότοφ, τις απειλές και τις σφαίρες στα τζάμια των γραφείων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα το γυρίσατε στον Καλαματιανό. Όλοι οι βουλευτές είναι πατριώτες. Ναι, από πότε? Δεν είναι προδώσατε, πουλήσατε, κύριε Νίκο Δένδια, όπως μας έλεγαν συνάδελφοί σας βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην προηγούμενη Βουλή? Η Νέα Δημοκρατία έχει γυρίσει την πλάτη στην πατριωτοκαπηλεία και στο βαλκανικό επαρχιωτισμό. Ναι, από πότε, κύριε Δένδια? Μήπως από τότε που ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε από αυτό εδώ στο βήμα τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να δω πώς θα ανέβει στη ΔΕΘ, προτέποντας ουσιαστικά τα ακραία στοιχεία να πράξουν τα δέοντα? Η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη σε Τσίπρα να δω πώς θα πάτε στη ΔΕΘ για τα πρακτικά. Συνάδελφε, για τα πρακτικά, σας ευχαριστώ. Θα την τηρήσουμε απολύτως τη Συμφωνία των Πρεσπών και θα την τιμήσουμε. Full implementation press agreement is crucial. Η πλήρης εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών είναι κρίσιμης και ζωτικής σημασίας. Ποιος το είπε, ποιος το έγραψε, ποιος το υπέγραψε, σε ποιον το απέστειλε αυτό που μόλις ακούσατε? Ο αναπληρωτής υπουργός σας Μιλτιάδης Βαρβισιώτης, σε επίσημη επιστολή του στον κύριο Οσμάνη, τον Βορειομακεδόνα ομόλογό του, όπως τον ονόμασε, όχι μόνο θα την εφαρμόσουν απολύτως, αλλά και θα την τιμήσουν. Ποιαν? Την κατάπτυστη και προδοτική συμφωνία των Πρεσπών, καταθέτω στα πρακτικά το αγγλικό κείμενο της επιστολής που λέει «Sincerely yours», ειλικρινά δικό σας, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Για και αυτό 158 φωτοτυπίες να μοιραστούν για να πάνε οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, να το μοιράσουν στα χωριά, εκεί που έλεγαν προδώσατε, πουλήσατε, για να τους πούν, τους προδώσατε, πουλήσατε, ότι θα εφαρμόσουν την πολιτική την συγκεκριμένη. Κύριοι συνάδελφοι, κλείνω. Σας ευχαριστώ, κύριε. Κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχετε καταλάβει μάλλον τι θα ψηφίσετε. Υπερψηφίζοντας τον προϋπολογισμό, άρα παρέχοντας ψήφο εμπιστοσύνης στο σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής, παρέχετε ψήφο εμπιστοσύνης και στις βασικές θέσεις άσκησης εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Μία εκ των βασικών θέσεων άσκησης εξωτερικής πολιτικής, όπως αναλύθηκε από βήματος Βουλής διαστόματος του αρμοδίου Υπουργού Εξωτερικών Νικολάου Δένδια, είναι η πλήρης εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Οι θέσεις αυτές, όπως και οι θέσεις κάθε άλλου υπουργού της κυβέρνησης, κύριοι νέοι συνάδελφοι, υπέχουν θέση αιτιολογικής εκθέσεως του νόμου του προϋπολογισμού του 2020. Να το κάνω κέρματα να το καταλάβετε. Ψηφίζοντας τον προϋπολογισμό και παρέχοντας ψήφο εμπιστοσύνη στο σύνολο της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής, κύριε Κακλαμάνη, ψηφίζετε έστω και σε δεύτερο χρόνο για τη Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία η κυβέρνηση διαστόματος Νικολάου Δένδια καθιστά βασικό άξονα άσκησης πολιτικής. Παρακαλώ. Μια λέξη, μια φράση. Όχι, δεν ποιος είναι αυτός ο άξονας, η πλήρης δεν έχετε εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Και σας καλωσορίζω στο μέτωπο υπεράσπισης του Εθνικού Συμφέροντος. Κύριε Τριανταφυλλίδη, κλείστε το μικρόφωνο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σιμόπουλε, καθίστε κάτω. Είδα το χέρι σας. Έχει εκφωνηθεί προηγουμένως ο κύριος Ανδριανός.